Έκκληση για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό απίφθινε από το νοσοκομείο της Λαμίας η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Σε μια περίοδο που τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς, η Υπουργός τόνισε πως για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση θα πρέπει όλοι να προσέξουμε. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, όλοι ξέρουμε πως μεταδίδεται ο ιός και πως μπορούμε να σταματήσουμε την πανδημία, πρόσθεσε. Αν κρατάμε τη μάσκα, αν προσέχουμε τις επαφές μας, αν κάνουμε αντισηψία και φυσικά αν είμαστε εμβολιασμένοι. Αφού τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος να κλείσουμε. Άλλωστε, θα ήταν ένα άδικο μέτρο, συνέχισε. Η κατάσταση επιδεινώνεται σε όλη την Ελλάδα καθημερινά. Είναι σαφές αυτό και ο τρόπος να το λύσουμε είναι να προσέξουμε όλοι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι από εδώ και πέρα είμαστε ένας πληθυσμός που ξέρουμε εδώ και 2 χρόνια πώς μεταδίδεται ο ιός. Που ξέρουμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε την πανδημία. Τη σταματάμε άμα κρατάμε τη μάσκα μας συνέχεια, άμα φροντίζουμε τις επαφές μας, άμα κάνουμε αντισηψία στα χέρια μας, άμα περιορίσουμε λίγο τις επαφές μας και είμαστε προσεκτικοί και φυσικά άμα είμαστε εμβολιασμένοι. Αφού τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος να κλείσουμε όλο τον κόσμο ξανά στα σπίτια του. Καταρχήν, από εδώ και πέρα δεν το αντέχει κανείς. Δεν υπάρχει. Δεν θα είναι ούτε καν. Θα θεωρηθεί από όλους σαν ένα άδικο μέτρο. Πού είναι? Η κυρία Γκάγκα διαβεβαίωσε πως δεν θα κλείσουν τα σχολεία, διαψεύδοντας το σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες. Δεν θα κλείσουν τα σχολεία τις επόμενες μέρες. Δεν έχουμε πολλά κρούσματα στα σχολεία. Έχουν ελάχιστα τμήματα κλείσει γιατί είχαν πάρα πολλά κρούσματα. Η διαμόλυνση είναι στην κοινότητα, αλλά δεν είναι μέσα στα σχολεία. Τα παιδιά είναι πολύ προσεκτικά με τις μάσκες και τα μέτρα. Άρα το θέμα μας δεν είναι τα σχολεία. Το θέμα μας είναι να προσέχουμε όλοι εμείς, οι μεγάλοι κυρίως, που ερχόμαστε σε επαφή με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Συμμετείχε σε σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου Ανδρέα Κολοκυθά, παρουσία του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτη Σερέτη και του Περιφερειάρχη Στερεάς Φάνης Πανού. Μετά την ενημέρωση που είχε, δήλωσε ικανοποιημένη. Με κόσμο ο οποίος φυσικά πιέζεται με τον κορονοϊό όπως όλοι μας, αλλά με πολύ καλή συνεργασία. Πραγματικά, δηλαδή, ένα οργανωμένο νοσοκομείο με ξεχωριστά τμήματα για τα COVID περιστατικά, ξεχωριστά τμήματα για τα υπόλοιπα περιστατικά. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, σύμπνοια στο προσωπικό που με χαροποιεί πάρα πολύ. Όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν τα λύνουμε ένα-ένα. Είμαστε σε διαρκή επαφή με το νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογράφηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Ένα έργο που υλοποιείται σε συνεργασία της διοίκησης του Ιδρύματος και της Περιφέρειας Στερεάς. 5 εκατομμύρια ευρώ από το ΗΜΕΠΕΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο θα υλοποιήσει κατασκευαστικά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μια δράση η οποία προορίζεται να προσφέρει, εκτός από μια πολύ σοβαρή βελτίωση στο λεγόμενο ενεργειακό αποτύπωμα, κυρίως μια πολύ σημαντική βελτίωση, μείωση των δαπανών λειτουργίας του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν πόρους οι οποίοι θα μπορούν να φτάνουν με πιο άμεσο τρόπο στις υγειονομικές ανάγκες που είναι και το μεγάλο μας ζητούμενο. Τελειώσαμε ένα μεγάλο στόχο με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνη τον Σπανό, γιατί επί μακρόν χρονικό διάστημα και ο ίδιος προσωπικά ασχολήθηκε με αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ανάγκη το νοσοκομείο, προκειμένου να μπορεί να διεκδικεί και περισσότερα προγράμματα ΕΣΠΑ. Αρκεί να σας πούμε ότι το μισό από αυτό το ποσό θα διαιτηθεί για την εξοικονόμηση της ενέργειας, τη μετατροπή δηλαδή του φυσικού αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια, ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να σημαίνει αυτό. Σε μια περίοδο της πανδημίας, όπου βλέπουμε τα κρούσματα αυξάνονται με ηλικιώδη ρυθμό, θα το πω για άλλη μια φορά ότι ο μόνος τρόπος ο οποίος είναι να προστατευτούμε και να φύγουμε από αυτή την κρίση και τη λέλαπα είναι ο εμβολιασμός, ο εμβολιασμός, ο εμβολιασμός. Νωρίτερα, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σημεών τέλεσε δέηση υπερυγείας των ασθενών του νοσοκομείου της Λαμίας. Η δέηση τελέστηκε στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, στον υποανακατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Ο Σεβασμιότατος επεσήμανε στην κυρία Γκάγκα πως η Εκκλησία της Φθιώτιδας είναι στο πλευρό της πολιτείας σε αυτή τη μάχη με την πανδημία. Και παρακαλώ την κυρία Υπουργό να κρατήσει ως αποσκευή της φεύγοντας για την Αθήνα ότι εδώ η τοπική εκκλησία στηρίζει την πολιτεία στην προσπάθειά της. Μόνο που εμείς ως πολιτεία, επειδή είμαστε παιδιά του Περικλέους και του Θουκυδίδη και των αρχαίων Ελλήνων της Αθείας Παράδοσης, γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, πολιτεία είμαστε όλοι. Την Υπουργό περίμεναν στην είσοδο του νοσοκομείου εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί
και βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Ωστόσο δεν κατάφεραν να τις συναντήσουν καθώς όπως καταγγέλουν δεν το επέτρεψε η αστυνομία. Όταν είδαμε ότι έρχεται η Υπουργός, προσπαθήσαμε δύο άτομα που ήμασταν σαν εκπρόσωποι των υπολείπων να πλησιάσουμε λίγο προς το αυτοκίνητο, γιατί μας είχαν ρωτήσει τι έχετε σκοπό. Λέμε θα κάνουμε μια ειρηνική προσπάθεια επικοινωνίας. Να πούμε δύο λόγια στην Υπουργό. Οι αστυνομικές δυνάμεις έπεσαν πάνω μας, λες και ήμασταν εγκληματίες, να μας απομακρύνουμε τυχόν και κάναμε κάτι το οποίο δεν ήταν ειρηνικό.